Υπογράψαμε σήμερα μια προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια Κρήτη. Στόχο είναι ο καθαρισμό όλων των απορριμμάτων που έχουν συγκεντρωθεί για δεκαετίε πάνω στην ίσο Χρυσή. Η... Το στίχημα του καθαρισμού και τη προστασία του νησιού είναι διαρκέ. Ενώνουμε δυνάμει και με την περιφέρεια και με, την... και με τον Δήμο, αλλά και με ε, άλλου φορεί ώστε να κερδίσουμε στο τέλο αυτό το στίχημα. Ναι, επιτέλου μετά από τόσο καιρό. Φτάσαμε στο σημείο να υπογράψουμε την προγραμματική σύμβαση μεταξύ τη περιφέρεια του ΦΠΚ και συνεργασία βέβαια, με το Δήμο Ιεράπετρα για την απομάκρυνση των μεγάλων ογκωδών ε, αντικειμένων, τα σκουπίδια δηλαδή, του νησιού, τα οποία μα δυσφημίζουν ε, και έχουν παραμείνει εκεί αρκετό καιρό. Εδώ το Θεό, όλα τα πράγματα ήρθαν καλά και σύντομα θα έχουμε την εργολαβία η οποία θα μα αφήσει το νησί πεντακάθαρο. Πραγματικά είναι μια, σήμερα μια σημαντική μέρα για την Χρυσή και για την Ιεράπετρα μιας που μέσα από τις διεργασίες όπου είχαν γίνει στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και η άριστη συνεργασία που υπάρχει με τον οφιπεκά και με τον Δήμο της Ιεράπετρας η Περιφέρεια Κρήτης και η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου έκανε την ογκομέτρηση η οποία ήταν η απαραίτητη για να φτάσουμε στο σημείο το οποίο είμαστε σήμερα και μετά από την διαδικασία της ογκομέτρησης βγήκε η ακριβώς κοστολόγηση της μεταφοράς των υλικών Παλαιότερων ετών όπου υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν μέχρι σήμερα μέσα στην Χρυσή και με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης της απομάκρυσης των σκουπιδιών και όχι μόνο από την Χρυσή η δική μας συνέχεια που έχουμε είναι να προχωρήσουμε με αμεσότατο διαγωνισμό το συγκεκριμένο έτσι ώστε μέσα στο καλοκαίρι, σε επόμενο διάστημα να προχωρήσουμε να έχουμε έναν ανάδοχο έτσι ώστε να κάνει τη μεταφορά. Η Χρυσή όπως ξέρετε έχει ένα ιδιαίτερο καθήκον η συνεργασία που έχουμε όσον αφορά τη διαχείριση του συγκεκριμένου οικοτόπου μέσα από τις παρεμβάσεις είναι έτσι ώστε να έχουμε μία ανθεκτικότητα στη περιοχή της χρυσή στο, στο, στο νησί της χρυσή. και αυτό το οποίο ζητάμε είναι να συνεχιστεί να έχει μία προστασία η συγκεκριμένη βιοπικιλότητα αλλά και με όρους αναπτυξιακούς.